Να πάμε και πάλι στη Γαδά, στη Μίνα Καραμίτρου. Έχουμε μεγάλη κινητικότητα εκεί. Μίνα, τι γίνεται? Βλέπω μεταφέρουν κόσμο. Ακριβώς. Είναι λοιπόν οι 14 συλληφθέντες οι οποίοι οδηγούνται τώρα στον Εισαγγελέα με τα υπόλοιπα εντάλματα. Τελευταία από ό,τι βλέπω είναι η Ανθιπαστυνόμος, που συνελήφθηκε τελευταία. Η κυρία με το οπλοστάσιο, λες. Η κυρία με το οπλοστάσιο και με κάρτα μέλους της Χρυσής Αυγής, Όλγα, η οποία είχε πάρει μάλιστα αναρωτική άδεια από την προηγούμενη εβδομάδα που ξέσπασε το θέμα της Χρυσής Αυγής. Και δεν είχε δώσει λάθος διεύθυνση για την ψάχνη. Ακριβώς, είχε δώσει και λάθος διεύθυνση του σπιτιού της. Από ό,τι είδα ήταν τελευταία. Ενώ από ό,τι είδα υπάρχει μία ακόμα γυναίκα ανάμεσα στους συλληφθέντες. Μάλιστα. Η οποία είναι στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Ακριβώς, είναι και αυτή στέλεχος μέλος της Χρυσής Αυγής. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν συλληφθεί δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Νίκαιας. Και αν δεν κάνω λάθος, πρώτος ήταν ο κύριος Παντέλης. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, πρώτο νομίζω ότι είδα τον κύριο Παντέλη και όπως ίσως παρατηρήσατε κι εσείς, είχαν καλυμμένα όλοι τα χαρακτηριστικά τους. Όλοι φορούσαν κουκούλες, όλοι ήθελαν να κρύβουν το πρόσωπό τους, όλοι ήθελαν να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Είτε με μαντήλια, είτε με κουκούλες. Κάποιος φορούσε και γυαλιά ηλίου. Φορούσε γυαλιά ηλίου, κάποιος φορούσε και την κουκούλα από πάνω. Όλοι πάντως ήθελαν να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Όλοι χειροπέδες δεμένες πιστάγκωνα. Μπαίνουν στα αυτοκίνητα της αντιτρομοκρατικής. Να σας πω ότι τώρα θα πάει και η δικογραφία στον εισαγγελέα. Με τους συλληφθέντες τώρα, τους 14, θα πάει η δικογραφία να τη μελετήσει και να ασκεί στις διώξεις ο εισαγγελέας. Και μάλιστα, περιμένουμε μετά να επιστρέψουν πάλι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Μίνα, να σε ευχαριστήσω και πάλι.